two things. Somebody and nobody. Όπως εμένα μπορείς να ακούσεις στοιχεία από καλλιτέχνες που έχω ακούσει από Ελλάδα, από εξωτερικό. Μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου σε νέους καλλιτέχνες. Μουχ είναι ένας κλασικός καλλιτέχνης. Έχει φέρει τη δική του μπογιά, ας πούμε. Και είπα στον εαυτό μου ότι άμα γίνει αυτό εδώ πέρα, φαντάζομαι ότι θα γίνει στην Αθήνα. Μπαρίγκες που με δάγκωναν, τώρα σκαν και με γλύφουνε, ξέρουνε χότα. Αφήνω την χθες μήνε και με χαιρέτησε. Αλλά κάποτε με διώξα από το σπίτι της, το ξέχασε. Τρώγα πόρτες από μαγαζιά γιατί μου λείπαν τα λίρα. Τώρα θέλουν φιλικές τιμές για 2-20 λεπτά. Φίλοι που δεν πίστευαν πως θα τα καταφέρω. Τώρα παίρνουν βίντεο κλίσεις. Respect στο Σάσκετ, congrats my boy, you can see. Πολλά γεννήσαν, παντρευτήκανε. Μα ακόμα βλέπουν story μου και σκέφτονται όσα ζήσαμε. Βάζουμε ζωνούλα πάντα. Αντώνη, ξέρεις τι νιώθω, πού σε πίσω νιώθω ρε φίλε σαν αυτό που λέμε, σε έχω φορτώσει τώρα. Έχεις ξαναδεί Σάσκετ, live. Τον έχω δει σε live άλλον, αλλά δικό του όχι. Νομίζω και το πρώτο έχει γίνει πάλι στον Gagarin για την παρουσίαση του πρώτου δίσκου. Ναι. Εγώ τον έχω δει ρε φίλε και σε μια υπόγεια στο Άρε φίλε. Στη Συγκρού. Ναι, το που θυμάμαι. Είχε κάνει ένα party, πολύ ωραίο live. Αλλά τώρα παίζει να είναι πολύ grand η καταστάση. Έχουμε έτσι ακούσει πολλά, πάμε να το διαπιστώσουμε τώρα και οι ίδιοι. Εδώ. Α, δεν έχει γίνει καθόλου. Με αυτή θα βγω. Υπάρχει και αυτό το είδος full face, υπάρχει και το κανονικό. Να το. Αν δεν θέλω να παίξω, θα βάλουμε αυτό. Απλά πράγμα. Να ξέρω τι κοσμιολαφόρα. Ήταν αυτό το δαχτυλίδι ή αυτό το δαχτυλίδι. Επίσης, περιμένω τον κουρέα μου στις 5. Θες να το πάμε άλλη μία αυτό. Τι τραξ έχουμε που θέλουμε να πάμε. Ποιο ανυπομονείς να ακούσεις, το fake love ή το αλήθεια περισσότερο? Το fake love νομίζω ότι είναι αυτό που ανυπομονώ περισσότερο. Γιατί το προσδίδει πολύ η μπάντα και το feeling αλλάζει τελείως. Λίγο μπότα ακόμα και λίγο σινέρα ακόμα. Να σου πω. Γίνεται να μου βάλεις το ένα overhead παραπάνω. Επειδή είναι γραμμένο να μην. Και το αλήθεια όμως έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Γενικά όλος ο δίσκος έχει δουλευτεί απίστευτα για να μεταφραστεί σε live με μπάντα. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει full τη δουλειά. Ήταν απίστευτη εμπειρία το touring. Και ξέρεις, όταν το κάνεις και με ανθρώπους που είσαστε και στενοί φίλοι και συνεργάτες, ξέρεις, αλλάζει τελείως το vibe. Μπετόβεν, πού είσαι, ρε φίλε? Λάγκα σας κάναμε, δεν είναι rap. Τέτοια ώρα περιμένω και τον κουρέα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα καφέ θέλει, θέση. Πέντε με έξι κομμάτια στο δίσκο. Ναι. Πώς τον δουλέψατε, πώς θυμάσαι καθόλου και τη διαδικασία εκεί, πώς πέρασε? Φοβερή ενέργεια, φοβερή ένταση στο στούντιο. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, νομίζω ότι η μουσική μιλάει μόνη της. Και είσαι από την αρχή με το ΣΑΣ και δίπλα του, σας θυμάμαι που σας είχα γνωρίσει και μαζί πριν πολλά χρόνια και φαντάζομαι για σένα είναι πολύ συγκινητικό και το σημερινό. Ισχύει. Μόνο αγνά συναισθήματα και αγάπη. Thank you.
Μασκοφόρο Σάσκε με άγριε διαθέσει απόψε. Μασκοφόρο εκδικητή. Είμαι ο δίδυμο αδερφό Σάσκε. Εδώ πέρα. Στα τιμημένα παρασκήνια του Γκαγκάριν. Ναι, και δεν είναι η πρώτη φορά η αλήθεια Γκαγκάριν. Έχω παίξει ένα 420 παλιά που ήταν και ο Mad Clip. Έχω παίξει Above the Hood Live. Έχω παίξει τον πρώτο μου δίσκο. Και ναι, και άλλα πολλά που έχω δει, ίσως. Αλλά ναι, Γκαγκάριν γενικά. Ιστορία. Ιστορία, αναμνήσεις. Πολύ ωραία ενέργεια. Να επιστρέφεις πίσω μετά από καιρό στο μέρος που ήσουν και να παρουσιάσεις, ξέρεις, το καινούργιο κομμάτι. Προτίμησες το λευκό χρώμα που κυριαρχεί και σε σένα πάνω και στο σκηνικό, στο stage. Το λευκό το χρώμα γενικά έρχεται και στο σπίτι μου. Το σπίτι μου είναι ολόλευκο. Ο εξώφυλλο του δίσκου είναι κρέμ λευκό. Είναι ένα στοιχείο που το έχω βάλει στη ζωή μου και βγάζει ένα cleanness, ένα holiness. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό που παρουσιάζουμε εμείς το κάνει και λίγο dirty. Σου λείπουν τα dreads σου. Ο λόγος που φύγαν τα dreads είναι γιατί μου δημιουργούσαν αρέωση. Στην πρώτη καραντίνα κιόλας, ο αδερφός μου, όντως ο αδερφός μου, αυτή τώρα. Δεν είμαι ο αδερφός μου. Ο Σάσκε. Ο αδερφός μου, ο Σάσκε, μου έβαλε αφρό ξυρίσματος και μου τα πήρε με ξηράφι. Και σε καραντίνα δεν μπορούσε να το δει κανείς αυτό, οπότε μας βόλεψε στο χωριό. Και μεγάλωνε στην πορεία και μετά ξεκίνησε το αέρα του τραβάω το μαλλί πίσω. Στα αλήθεια, στην αρχή είπαμε πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Με τα dreads τώρα που έχει καραντίνα και μετά τα ξαναδένουμε. Αλλά στην πορεία είπα στον εαυτό μου ότι μου αρέσει έτσι όπως είναι και κολλάει κιόλας στην ενηλικίωσή μου. Και έχεις και τα παιδάκια με τα dreads στο εξώφυλλο του. Ναι, καινούργιο. Αυτό είναι περισσότερο και καλά σαν μια μεταφορά για την επιρροή που έχω δώσει θεωρώ στη σκηνή και περισσότερο στα νέα άτομα αυτής της σκηνής. Όπως εμένα μπορείς να ακούσεις στοιχεία από καλλιτέχνες που έχω ακούσει από Ελλάδα, από εξωτερικό και αυτά, μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου σε νέους καλλιτέχνες, γιατί θεωρώ ότι ήμουν κάτι διαφορετικό για τότε, που ήταν πιο κατεστημένη και προκατελημένη η ίδια η τραπ και η ράπ σε σχέση με τον πειραματισμό. Πώς νιώθουνε μοναδική όσο υπάρχω, δεν μιλάω πολύ απλά άρχω. Όταν είχα φύγει σου είχα πει δεν ξανάρθω. Τι ήθελα να δέσω πρώτα να χοντρώ πάκο. Τι κοστίζει ποια είναι η τιμή. Δεν με νοιάζει στυλ το λαϊκή. Θέλω να μου πάρουν τη ζωή. Πες μου τι κοστίζει ποια είναι η τιμή. Είμαστε στο soundcheck για το live του Σάσκε. Αρχικά φαντάζομαι θα εμφανιστεί στο stage, έτσι. Ναι, θα εμφανιστώ. Θα πούμε έτσι τις συμμετοχές που έχουμε με τον Σάσκε. Ξεχωρίζεις κάποια από τα κομμάτια που έχετε κάνει μαζί. Η αλήθεια είναι ότι το αγαπημένο μου είναι το Smooth Living. Έχει μεγάλη αξία για μένα γιατί και ο τρόπος που το γράψαμε και σαν αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ να τα αγαπημένα μου κομμάτια. Με μια-δυο λέξεις, ρε φίλε, πώς τα χαρακτηρίζεις τον Σάσκε? Είναι ένας κλασικός καλλιτέχνης για το χώρο αυτό, θεωρώ. Δηλαδή έχει κάνει έργο, το δικό του έργο, έχει φέρει τη δική του μπογιά, ας πούμε, και δεν νομίζω ότι θα φύγει εύκολα αυτή η μπογιά. Και είναι και πολύ φίλος μου και εύχομαι να τα πηγαίνει πάντα έτσι όπως τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Πόσο καιρό ετοιμάζετε το συγκεκριμένο live το σημερινό της Αθήνας? Κάνα δίμηνο. Για να μην έχουμε καθόλου άγχος, που δεν ξέρω αν είναι εφικτό, γιατί το συζητούσαμε χθες, θα θέλαμε άλλες δύο μέρες, ξέρω εγώ. Τι ενδεχομένως διαφορές υπάρχουν, φαντάζομαι πολλές, αλλά σε σχέση με την παρουσίαση του πρώτου δίσκου, ρε παιδί μου. Προφανώς έχει περάσει αρκετός καιρός, έχει οριμάσει εσύ ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, φαντάζομαι. Αυτό είναι και το message, ας πούμε, του δεύτερου δίσκου, στα αλήθεια. Είναι ένας πιο όριμος εγώ. Η διαφορά σε θέμα παρουσίαση είναι live μουσική. Με μπάντα. Με μπάντα, αλλά και το ίδιο το show από άποψη φωτισμού, LED οθόνες, graphics. Δεν έχουμε DJ για πρώτη φορά φανερά on stage. Υπάρχει δυσκολία, ας πούμε, το να συνοδεύεις, να συνοδεύεσαι από μπάντα? Όχι, γιατί στα αλήθεια είναι σαν να τραγουδάω το κομμάτι μου όπως θα το τραγουδούσα. Απλά το ακούς πιο εμπλουτισμένο και ίσως
σου δίνει και τρέλα περισσότερη να το δώσεις με live μουσική. Περιμένω να ανταποκριθεί ο κόσμος περισσότερο σε κομμάτια τα οποία δεν είναι οι main ήρωες του δίσκου. Γιατί έχω κάνει ένα pre-tour από αυτό το live σε κάποιες επαρχίες και ας πούμε υπήρχε μία επαρχία που ήταν περισσότερο εφοσιωμένη στα hits. Υπήρχε μία άλλη που ήξερε κατά λέξη όλο το δίσκο και είπα στον εαυτό μου ότι άμα γίνεται αυτό εδώ πέρα φαντάζομαι ότι θα γίνει στην Αθήνα. Αστυνομικοί έβγαλαν όπλο και ξεκίνησαν πυροβολισμούς. Μπλόκα, 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 μπλόκα. Κάμερες, φάρη και οχήματα, γεια μου. Μπλόκα, 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 μπλόκα. Γκλαβ γύρω παιδες και σήματα, hey. Μπλόκα, 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 μπλόκα. Βλέπω τα όρια, τα σίδερα, γεια μου. Μπλόκα, 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 μπλόκα. Πάνω μας σύρια και προβλήματα, hey. Ανδρέας Περικλής Μεταξάς μαζί μας, Rap Cafe. Είσαι ο πρώτος guest ever στο Rap Cafe. Ο πρώτος άνθρωπος που είχαν εκεί στο Rap Cafe. Τι είναι αυτό που ενδεχομένως ξεχωρίζει στο Σάσκε, ρε παιδί μου, καλλιτεχνικά? Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζεται. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν μένει στα τετριμένα. Και γενικότερα πάντα κυνηγάει την καινοτομία. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό του στοιχείο και αυτό είναι που το κάνει να ξεχωρίσει. Φιλία, ρίχτω το καλύτερο podcast αυτή τη στιγμή στο ελληνικό YouTube. Το καλύτερο podcast γενικού περιεχομένου. Okay. Το Rap Cafe είναι το καλύτερο rap podcast, δυστυχώς ή ευτυχώς, με το Rap Cafe. Συγχαρητήρια για το τελευταίο επεισόδιο που κάνατε, το πιο πρόσφατο, με το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν και πολύ bold move από την πλευρά σας να βγει κάτι τέτοιο στο ελληνικό YouTube. Γύρω μου έχω εκατομμυριούχους lords με Freemasons. Πέντε αυτοκίνητα στην εθνική σε formation. Παίρνω την γαδά απευθείας αν θέλω information. Δεν κάνουμε talk a lot, παρκαρούμε exhaust a lot. Παίξ' το τελευταίο σου χαρτί, ήρθα γυαλό το pot. Νέον μπλε στο S-Class, η κολόνια loud smoke. Μου σφιγγούν το χέρι, σαβαρώνω έξω, real talk. Αφήνω τη σαντούρα! Γάμισε, 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 μαλάκα, γάμισε. Είμαι πολύ συγκινημένος, πολύ χαρούμενος. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά γι' αυτό. Ελπίζω να περάσετε καλά. Let's go. Εκπροσωπείς, φαντάζομαι, Black Bandana σήμερα στο live του Σάσκα. Πάντα, 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 πάντα με μπαντάνα. Εντάξει, ασκεί τον εμποτιά εννοείται, ξέρεις τώρα, αδελφός. Ρε φίλε, για μένα ως ασκήτο, ξέρεις, είναι αντίθασο παιδί, είναι πρωτοπόρος. Θα κάνει τη φάση του, κατάλαβα. Δεν τον νοιάζει, να σου το πω, δεν ξέρω τώρα άμα βάλεις μπιπ. Στα αρχίδια του, ρε φίλε, θα κάνει το κομμάτι του, δεν τον νοιάζει. Black Bandana on top. Πώς σου φαίνεται ο Σάσκε σαν άρτης? Ο Σάσκε είναι ένας φοβερός καλλιτέχνης με μεγάλη ποικιλία και τρομερή αισθητική. Το live θα σπάει, είναι όπως πρέπει να είναι το live και έχει άλλο τόσο ακόμα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι θα γίνει, έτσι. Μια μεγάλη φωνή για τον Καρύμ, ρε! Shooters, bleakest nigga, he ain't with all that. I got different kind of drip from Paris, what you know about that? Even though she like a seven, shit, I hit it from the back. This that life we really live.
σήμερα είναι, δεν το έχω ξαναδεί το πρώτο. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Respect στο Σάσκε, congrats my boy, you killed the shit. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, σε τράβαγα με την κάμερα και μου την έκλεισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλάνο που μου χάρισες. Και είχε πολύ ωραία τύπος. Με το Σάσκε πώς έχετε γνωριστεί? Με το Σάσκε καιρό ήξερε για το EDS Kids. Οπότε τον είχα δει να φοράει μια φορά, να φοράει ένα merch δικό μας. Και λέω γαμάει, το θυμάμαι τότε με τα κοτσιδάκια. Και από τότε νομίζω ταιριάζουμε πάρα πολύ αισθητικά. Θα έρθει στην εκπομπή μας το Ηλία Ρίχτο. It's on, I'm down, I'm down. Έλα, cheers, cheers. Στα επόμενα, στα επόμενα, στα επόμενα. Και μια ζωή γεμάτη λάθη. Δεν ξέρω κανένα το σωστό. Λοιπόν, Αντώνη, Ντελίνα μου, το πρώτο μας live έφτασε στο τέλος του. Σάσκε στον Γκαγκάριν, χαμός. Τον Σάσκε τον αγαπάω από πολύ παλιά, από όταν έβγαλε το Σαφάρι. Οπότε να τον βλέπω τώρα να κάνει ένα τόσο γεμάτο show με κόσμο και μια μπάντα που ήταν πάρα πολύ καλή. Bombing the Avenue, να πούμε, Νεφέλη Walking Undercover αργότερα και κάποιο άλλο παιδί με την τροπέτα που δεν ήξερα ποιος είναι. Ο μπασίστας ήταν τον Death Radio. Death Radio, Bombing the Avenue, The Man and His Failures είναι πολύ εργαλείο. Γιώργος Καραγκούνης. Πέρασα υπέροχα, χαίρομαι πάρα πολύ για το Σάσκε. Ήταν super, εσύ? Σκάλωνα με τα visuals από πίσω. Στην αρχή με την GoPro που είχε στο μικρόφωνο και έσκασε τη γιγαντοθόνη ο Σάσκε με το full face αυτό, το κεντιτό. Νομίζω ότι είναι από τις πιο εντυπωσιακές ενάρξεις live που έχουν γίνει. Δηλαδή τα δύο πρώτα κομμάτια, ρε φίλε, σε κέρδισαν κατευθείαν με το καλησπέρα. Προσπαθώ σε όλο το live να σκεφτώ ποιο είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτά που παίξανε. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, αλλά νομίζω το μπλόκα. Εντάξει, και το Kurt Cobain. Το να φωνάζει ολόκληρο τον Γκαγκάριν, που είναι μια ηλικία στα παιδιά, πιο νέοι, ρε παιδί μου, που δεν τον έχουν προλάβει. Kurt Cobain. Είναι πραγματικά τρομερό και δείχνει και ότι ο θρύλος του παραμένει, ας πούμε, μέσα στις δεκαετίες. Okay. Ήταν το πρώτο live των Ντελίνες, θα ακολουθήσουν κι άλλα, θέλουμε να πιστεύουμε. Βγαίνουμε από το στούντιο, το νου σας, μπορεί να σας πετύχουμε και έξω. Από εμάς, καληνύχτα, να περνάτε όμορφα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Okay, το νέο σπίτι είναι 300 square meter. Το πρόβλημα είναι δεν χωράει σ' άλλο τυχό πλατίνα. Ξέρω είναι προκλητικός κα στο χωριό με λιμουζίνα. Γιατί αυτό με κάνει έτσι ένα γνήσιο κυφίνα. Σκέψα από που ξεκίνησα χρυσού πολύ στο πάρκο. Τώρα με πληρώνουνε που ζω μόνο που υπάρχω. Πώς είναι εκεί κάτω εννομή. Shout out σε νομό Ηλίας και shout out σε μικρό Νικόλα. Λοιπόν, και θέλω τώρα να μου πεις κάτι για νομό Ηλία. Ηλία ρίχτω. Respect στον νομό Ηλίας. Ηλία ρίχτω. Σάρα ο νομό Ηλίας. Σάρα ο νομό Ηλίας. Έχουμε περάσει τα καλύτερα εκεί πέρα, αλλά δεν λέω. Σάρα ο νομό Ηλίας. Παιδιά, τα παιδιά εδώ γαμάνε γενικά. Μου πήραν μάστερ στο καθάρισμα. Όταν παίζεις τέτοια μπάλα, όλες έχουν στο μαρκάρισμα. Όταν βγάζεις τέτοια φράγκα, εμάνες...